πάρουμε τον Βαλεντίνο από το σπίτι του, με τον αδερφό και τη μαμά του. Μας υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά. Η μαμά μας είπε ότι είχε ξυπνήσει από τις 10 η ώρα και περίμενε με αγωνία. Φτάσαμε εδώ. Μόλις είδε τα κάρτε, ήθελε να ανέβει αμέσως. Και με τη βοήθεια του μπαμπά έκανε κόντρες με το Spider-Man. Λοιπόν, ο Βαλεντίνος ήταν εξαιρετικός σε όλα τα επίπεδα. Και όσον αφορά την οδήγηση, εγώ εξεπλάγιν, διότι ήρθε κατευθείαν, μπήκε στο κάρτ με τον πατέρα του και ήταν φοβερό δίδυμο. Κάναμε στην αρχή κάποιους γύρους δοκιμαστικούς και πραγματικά ζεστάθηκε πολύ καλά και το δίδυμο αυτό ήταν πολύ δύσκολο να το κερδίσουμε μετά στον αγώνα που κάναμε. Κάναμε τρεις γύρους αγώνα και στο τέλος η αλήθεια είναι ότι το πίστεψα, ότι θα τους περάσω. Δεν μπόρεσα ποτέ να τους περάσω και μέχρι και το τέλος βγήκε νικητής, γι' αυτό και πήρε και όλα τα δώρα και τα άξιζε κιόλας. Είναι μοναδική εμπειρία να παίρνεις μέρος σε μια ευχή ενός παιδιού και να την οργανώνεις. Γιατί για μας προσπαθούμε σε μια δύσκολη στιγμή να είμαστε κοντά στο παιδί και να του δώσουμε δύναμη να συνεχίσει να παλεύει. Επομένως, εύχομαι στον Βαλεντίνο και στους δικούς τους καλή δύναμη που δει και πέρα στη θεραπεία. Ήταν για 10 λεπτά πάνω χωρίς να κατέβει, είχε απομακρυνθεί. Νομίζω ότι ήταν πολύ ευχαριστημένος, κατέβηκε μόνο για νερό. Σε εύχομαι να πάνε όλα καλά. Ελπίζω το υφή του σήμερα και το ποδήλατο να ήταν κάτι αλυσμόντο και να του δώσει μια ξεχωριστή νότα στην καθημερινότητά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Make-Wish. Επιτέλους ήρθε η μέρα που το όνειρο του Βαλεντίνου θα γίνει πραγματικότητα και όντως έγινε και με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πολλά μπράβο στα παιδιά.